Έκανε ο διαιτητής και η βοηθή του σε αυτή την αναμέτρηση. Ο Ολυμπιακός Πανθρακικός, πρώτη φάση. Εδώ είναι το πρώτο γκολ του Ολυμπιακού. Όπως βλέπουμε, είναι σε θέση offside ο ποδοσφαιριστής του Ολυμπιακού, ο οποίος στη συνέχεια επιτυχάνει τον γκολ. Κακώς λοιπόν καταλογίστηκε από το βοηθό σαν κανονικό. Ευκαιρία εδώ είναι offside το γκολ. Εδώ παίρνει την μπάλα ο παίκτης, είναι καθαρά εκτός, ας πούμε, παιδιάς που λέμε. Ο βοηθός δεν το πιάσε. Δύσκολη για αυτόν περίπτωση. Στη στο Ολυμπιακό, ο διαιτητής φυρίζει χαμηλά την παράβαση. Αυτό βλέπουμε ότι δεν υπάρχει. Ο ποδοσφαιριστής του Ολυμπιακού χρησιμοποιεί, όπως λέει ο κανονισμός, την ελάχιστη επαφή του με τον αμυντικό με σκοπό να ξεγελάσει το διαιτητή. Κάτι που επιτυχάνει. Είναι, δεν είναι πέναλτι. Δεν είναι πέναλτι. Χρησιμοποιεί την ελάχιστη επαφή. Δεν καταλαβαίνω εγώ από ελάχιστη. Είναι, δεν είναι πέναλτι, κύριε Μεντίνη. Όχι, δεν είναι πέναλτι. Ωραία. Και εξηγώ. Μετά πες μας. Και εξηγώ βέβαια γιατί. Εδώ τώρα, αν υπάρχει πέναλτι, εδώ υπάρχει σπρόξιμο. Δεν πέφτει μόνο στο παίκτη. Υπάρχει σπρόξιμο, θα το ξαναδούμε πάλι από άλλη λήψη. Και δέστε πώς τον βγάζει από την τροχιά του ο αντίπαλός του. Ξαναβλέπουμε πάλι. Είναι μια περίπτωση. Χαμηλά ανατροπή, σπρόξιμο ψηλά. Είναι σπρόξιμο με το χέρι. Είναι σπρόξιμο, τον διώχνει.